Άρης. Α, sorry γιατί στο κουτί με γράφει η Αριστίδης. Ο Αριστίδης είναι ο παππούς. Α, μένετε μαζί. Όχι. Έχει πεθάνει πολλά χρόνια. Απλώς μου έχουν αφήσει το σπίτι, τέλος πάντων. Και εγώ προσωρινά ήρθα. Από γλυφάδα. Θα κάτσω 1-1,5 μήνα και θα φύγω. Θα δούμε Λονδίνο, Μιλάνο. Τα δείξει. Ελόβο. Ελόβο. Η Ελόβο είναι με διαφορά η καλύτερη μηχανή εξυπηρέτηση που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά. Δεν την έχω ξανακούσει. Εγώ την εισάγω. Εάν δεν ενδιαφέρεστε για το προϊόν μας, μπορείτε απλά να μας το πείτε. Μην χάνουμε και τον χρόνο μας. Τι λέει, ρε, ζήλεψες τη χάρη μας και είδες Παπάγου. Για λίγο, boy μου, είμαι σε μεταβατική φάση. Καλά, σε φίλε, και εμείς έτσι λέγαμε και έχουμε κολλήσει εδώ, η κατάρα του στρατηγού. Παπάγου, παπάγου, φίλε. Πού θα βρεις χειρότερα. Αφού είμαι συνάδελφοι. Εγώ είμαι 30 χρόνια καφετζή στην Ομόνια. Όχι, δεν είμαι καφετζή, εγώ είμαι επιχειρηματία. Για να δούμε τον εγγονό. Ο κύριος Βάσος ήταν η αιτία που αποστραδεύσανε τον παππού. Γιατί? Γιατί πήγε και το αγόρασε ένα σπίτι του παπάγου. Έφερε έναν κομμουνιστή του παπάγου, δεν και λίγο. Βάσο! Με πήρε τηλέφωνο ο Βάσος. Κάνετε παρέα. Πόσο του μοιάζει. Γιατί είσαι τόσο Αριστίδη. Στα νιάτα του. Thank you.